Κυρία Χιόνι, ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα αυτό και από την κυρία Μπακογιάννη και θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε και στα θέματα της οικονομίας αλλά και στα θέματα Ούντο Μπούλμαν που είπε παραδείγματος χάρη ο κύριος Χριστίδης, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Εντάξει, οι ποινικές ευθύνες είναι ποινικές ευθύνες και χρειάζεται να αποδοθούν εκεί πέρα, πρέπει να αποδοθούν. Αλλά εδώ πέρα επειδή μιλάμε για ένα προμελετημένο πολιτικό έγκλημα, έγκλημα δηλαδή με πολιτικές ευθύνες που αφορούσαν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τη σημερινή, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή είναι προκλητικό τώρα να μετράνε τους νεκρούς που έχουν χάσει οικογένειες, από την παντελή έλλειψη έργων υποδομής, έργων που αφορούν δηλαδή αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά έργα, στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιπυρικά, μαζί με την αποψήλωση υπηρεσιών, της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή μιλάμε βασικά, και γι' αυτό το λόγο αυτό πρέπει να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες και να καταδικαστεί ένας δρόμος ανάπτυξης, ο οποίος πλέον αφήνει θύματα. Αφήνει θύματα, και αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης τον υπηρετούν όλοι, πίνουν νερό στο όνομά του, όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και μάλιστα και η περιφέρεια, η διοίκηση της περιφέρειας, η οποία η διοίκηση Δούρου ήταν συνέχεια της διοίκησης Γουρού σε όλους, από τους προϋπολογισμούς μέχρι και σε αυτή την κατάσταση που είδαμε, που βασικά για να πιάνονται τα ματωμένα πλεονάσματα, για να υλοποιούνται ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, για να υλοποιούνται κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που στην πολιτική της έχει τη λογική κόστους ωφέλους. Δηλαδή έργα θα γίνονται αν βγάζουν κέρδη οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Θα γίνονται ας πούμε δρόμοι για να πληρώνουμε διόδια, όμως έργα που θα σώζουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες δεν γίνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί αυτά δεν βγάζουν κέρδη. Σε συνδυασμό με μια πολιτική που εμπορευματοποιεί τη γη, που είναι η βάση για να γίνονται business και να ανοίγουν ο δρόμος για επιχειρηματικά συμφέροντα που υπηρετεί ακριβώς αυτός ο δρόμος. Και αυτό είναι που πρέπει να μπει στο επίκεντρο. Και επειδή δεν μιλάμε για μεμονωμένο γεγονός, δεν μιλάμε για μεμονωμένα γεγονότα. Δείτε τι έγινε πριν ένα μήνα στην Εύβοια. Δείτε τι έγινε τώρα στην Κρήτη. Η Κρήτη μάλιστα είναι και ένα από τα παραδείγματα που βουλιάζει κάθε χρόνο από τον τουρισμό. Και τώρα βούλιαξε μέσα στις λάσπες και μέσα στην ανυπαρξία υποδομών που σχετίζεται πάντως, ανθρώπινες ζωές και περιοχές. Πάντως, δεν έχουν ευθύνες. Εγώ το λέω έτσι και το ρωτώ πολύ καθαρά. Αντιλαμβάνομαι ότι για πολιτικούς λόγους και καλά κάνετε, αποδίδονται οι ευθύνες της κυβέρνησης. Οι τοπικές αρχές, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, τα πρόσωπα δεν έχουν ευθύνη. Μα το είπα. Ότι η ευθύνη και της περιφέρειας, της συγκεκριμένης διοίκησης που ήταν συνέχεια των προηγούμενων και συνολικά της τοπικής διοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, βέβαια, θα πω εγώ, κύριε Χιόνι. Αυτοί που στην Άνδρα πήγανε και έχτισαν πάνω στο ρέμα, ναι, έτσι, ενδεχομένως είναι ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Ποταμιού, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Ας μην ξεκινήσουμε από τους ψηφοφόρους και ας ξεκινήσουμε από αυτούς που έχουν χτίσει πάνω σε ρέματα μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Σωστό. Έτσι, που με βάση αυτό καθορίζεται και τι θα γίνει. Και να μην ρίξουμε την ευθύνη στον κόσμο που προσπάθησε να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, γιατί και αυτό το θέμα γίνεται με όρους για να κερδίζουν μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και να είναι ατομική ευθύνη όλα μέσα αυτό το σύστημα. Και είναι ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει ότι η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων, περιφέρειας, δήμων, είναι η μία συνέχεια της άλλης. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταδικαστεί δυναμώνοντας τη διεκδίκηση. Γιατί οι σωτήρες δεν υπάρχουν. Και όσο ο κόσμος θα περιμένει σωτήρες, θα έχει να αντιμετωπίσει αυτό το δρόμο ανάπτυξης που αφήνει πίσω του θύματα και χρειάζεται να πάρει την υπόθεση στα χέρια του με την οργάνωση, την πάλη, τη διεκδίκηση και για έργα υποδομής που θα υπηρετούν τις εργατικές λαϊκές ανάγκες με στόχο την ανατροπή για να βγάλουμε από τη μέση τις αιτίες που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Με κύριε Χιόνι. Ναι. Πολύς καυγάς. Εσείς έχετε καταλήξει πολύς καυγάς. Ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Βέβαια. Και ως πρόσωπα και ως κυβερνήσεις εννοώ. Όλες οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί που εφάρμοσαν, που υπηρετούσε την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Γιατί πριν την εκδήλωση της κρίσης του 9, είχαμε μια πορεία καπιταλιστικής ανάπτυξης, με ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα πάνω από το μέσον όρο της Ευρωζώνης, όπου συγκεντρώθηκαν αμύθιτα κέρδη σε επιχειρηματικούς ομίλους και σε χέρια,
τα οποία δεν μπορούσαν να επενδυθούν ξανά με το ίδιο ποσοστό κέρδους, πράγμα που οδήγησε σε ασφυξία, σε σκάσιμο της οικονομίας, ένα πράγμα χαρακτηριστικό που βρίσκεται μέσα στο DNA αυτού του συστήματος. Και γι' αυτό το λόγο φορτώσανε τα σπασμένα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης στους εργάτες, στους ανέργους, στα λαϊκά στρώματα, με τα μνημόνια που ήταν τα εργαλεία για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν και να ξελασπώσουν, και έρχονται τώρα με στο φαγοπότι της ανάπτυξης πάλι να το φορτώσουν στους εργαζόμενους, με όρους εκμετάλλευσης, ευελιξίας, ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, σε συνδυασμό με το ξεζούμισμα για να πιάνονται τα ματωμένα πλεονάσματα, βέβαια σε μια κινούμενη άμμο και με μεγάλες δυσκολίες στη διεθνής οικονομία, πράγμα που δείχνει ότι και θα πηγαίνουμε καλά και θα βελτιώνονται γενικά οι δείκτες, θα κριθεί κάτω από πολλούς παράγοντες και σίγουρα δεν αφορά την ίδια τη ζωή του λαού. Γιατί την ίδια μέρα που οι αγορές σήμερα εμπιστεύονται, τι εμπιστεύτηκαν βασικά, την αντιλαϊκή πολιτική, ότι κανένας μνημονιακός νόμος δεν έχει καταργηθεί, είναι όλοι παρόντες, τις μεταρρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την κυροφορία και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου με την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, αυτό εμπιστεύονται. Την ίδια αυτή μέρα η κυβέρνηση σήμερα κατέθεσε τροπολογία σήμερα που θα ξεκινήσει μάλλον από αύριο να συζητιέται, που αφορά τη μείωση της φορολογίας των διανεμόμενων μερισμάτων των μετόχων εταιριών, δηλαδή τη μείωση της φορολογίας των κερδών από 15 στο 10%. Ο καυγάς εδώ, πολλοί, όλοι θα το ψηφίσουν αυτό. Την ίδια ώρα που ο λαός θα πληρώσουμε 1 δις παραπάνω φόρους το 2019, την ίδια ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι στα έσοδα του κράτους πληρώνουν μόλις το 5% από την φορολογία. Και μάλιστα ακριβώς αυτό το θέμα, τη μείωση των κερδών των μετόχων, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πριν χρόνια, επειδή αυτή είναι και πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι η επιτομή του νεοφιλελευθερισμού. Και το κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια στιγμή που καλεί σε προοδευτικά μέτωπα ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και την ώρα που παίρνει τα εμπιστευτήρια από τα κοράκια των αγορών. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν μεταξύ τους ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και τα υπόλοιπα κόμματα μεγάλες συγκλίσεις, μικρές διαφορές. Επειδή αναφέρθηκαν στα μνημόνια στο πρώτο και στο δεύτερο, να τους θυμίσω ότι όλοι μαζί ψηφίσαν το τρίτο και χειρότερο, εδώ πέρα, το οποίο επιβάλλει ένα θέμα. Πρέπει να καταδικαστούν και πρέπει να καταδικαστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ που ξεπλένει τα μνημόνια, που ξεπλένει την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επικίνδυνη πολιτική των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ, και να μην δώσει άφεση αμαρτιών στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που πάνε να ξεπλύνουν το τι κάνανε και πού καταντήσανε αυτή τη χώρα. Ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παίρνοντας την υπόθεση στα χέρια του εργαζόμενος λαός για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, βασικά, να ανατρέψουμε την καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που και στην κρίση και στην ανάπτυξη τα φορτώνει όλα ως εργαζόμενος. Αν κλείσω τα μάτια μου και δεν έβλεπα ότι τα λέγατε εσείς αυτά, θα νόμιζα ότι τα λέει ο κύριος Χιόνης. Με το πάθος κατά των πολυεθνικών. Εντάξει, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς στο τραπέζι να διαφωνήσει. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο, σύντομα, κύριε Χιόνη, κυρία Μπακογιάννη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, είναι αρκετά προκλητικό να γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βασικά πήρε, παρέλαβε και επέκτηνε ακόμη περισσότερο το αντεργατικό πλαίσιο και οικοδόμημα που είχαν διαμορφώσει η κυβερνήση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό πήρε και αυτό επέκτηνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το διορθώσουμε, κύριε Χιόνη. Δεν επιστρέφουν όμως οι συλλογικές συμβάσεις της εργασίας. Εμείς αυτό ζητάμε. Δεν θέλω να. Εμείς αυτό ζητάμε. Θα σας πω τι ακριβώς. Και ζητήσαμε να μπει και στη συνταγματική αναθεώρηση. Ένα λεπτό στο τέλος της συνταγματικής. Μόνο που και στη συνταγματική αναθεώρηση, όλοι μαζί και συνταγματική αναθεώρηση, είπατε όχι στις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που σχετίζονται με τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, με το να μην υπάρχει κανένας περιορισμός στην απεργία, με το να κατοχυρωθούν συνδικαλιστικά δικαιώματα και εργασιακά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά που λέτε. Άλλα λέτε εδώ και άλλα κάνετε στην πράξη. Γι' αυτό το λόγο λέω συνέχισε, πήρε τη σκυτάλη και θέλετε τώρα κι εσείς να συνεχίσετε πάνω σε τι. Στην κατάργηση της κυριαρχικής αργίας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην απελευθέρωση των απολύσεων, των δουλεμπορικών, στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το 60 ώρο για τους νοσοκομιακούς γιατρούς, στο όνομα Κατρούγκαλου
που αύξησε τα όρια συνταξιοδότησης, μείωσε τις συντάξεις, έσπασε την σύνταξη σε, την έσπασε σε ανταποδοτική και κύρια, σε εθνική και τα λοιπά, βάζοντας φουρνέλο στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Έβαλε νόμο για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος, εφάρμοσε τον νόμο Βρούτσι, τον νόμο δολοφόνο, όπως έλεγε, που βασικά βάζει στο γύψο τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθορίζει ο Υπουργός το μισθό, τον κατώτατο μισθό με βάση τις ανάγκες και τις αντοχές, όπως λέει, της οικονομίας, δηλαδή τις αντοχές της κερδοφορίας. Αυτό το δρόμο που τον υπηρέτησαν και συνεχίζουν να τον υπηρετούν όλοι μαζί, είναι αυτός που πρέπει να αλλάξει. Γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν, όμως το τρένο κινείται και ο μηχανοδηγός του τρένου αλλάζει, όμως κινείται πάνω στις ράγες αυτές που καθορίζει η οικονομία της αγοράς, που καθορίζει το πώς θα ενταθεί η εκμετάλλευση, που καθορίζει το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αποφάσεις και οι κατευθύνσεις της θα στηρίζουν τα μονοπόλια και τις επιχειρήσεις, τις μεγάλες επιχειρήσεις που αναφέρθηκαν. Και αυτός ο δρόμος είναι που πρέπει να αλλάξει. Αυτές οι ράγες είναι που πρέπει να βγουν από τη μέση.